Καλώς ορίσατε και από τη μεριά του Αγροτικού Συντηρισμού Πλατικάπου, ως αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και πρόεδρος του Αγροτικού Συντηρισμού Πλατικάπου, σας καλωσορίζω στον Πλατικάπου. Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ, είναι μεγάλη μας χαρά που η κυβέρνηση σας και εσείς ως πρωθυπουργός στηρίξατε έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο και δει τους αγροτικούς συντηρισμούς. Το 50% μείωση φορολογίας είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι το τι σημαίνει ότι μια κυβέρνηση θέλει να στηρίξει έμπρακτα ένα συντηρισμό. Είστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ελπίζουμε σε αυτόν τον δρόμο να συνεχίσετε. Μεγάλη χαρά έχω να σας πω ότι μας έχει δώσει η πρόσφατη επίσκεψή σας στην Ιαπωνία, γιατί εδώ και 2 χρόνια μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με την ομάδα του κ. Κουρέτα, εμείς προσπαθούμε και έχουμε αναδείξει το σχόλιο του Πλατικάπου ως το καλύτερο σχόλιο του παγκοσμίου. Το πώς έχει γίνει αυτό μπορεί να σας εξηγήσει ο κ. Καθηγητής αργότερα. Το ότι πήγατε στην Ιαπωνία όμως και καλέσατε οι Ιάπωνες επιχειρηματίες να έρθουν εδώ στην Ελλάδα να επενδύσουν σε ένα κλίμα που πλέον αλλάζει. Που πλέον είναι κλίμα σταθερότητας, εξωστρέφειας, αυτό μας δίνει μεγάλη ελπίδα να συνεχίσει η κυβέρνησή σας να πράττει έτσι όπως πράττει μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστούμε για όλα. Βέβαια, υπάρχουν θέματα στον αγροτικό κόσμο, όπως προείπε και ο Αντιδήμαρχος, που είναι θέματα και του πρωτογενού τομέα, θεωρώντας για το κόστος της παραγωγής και το πετρέλαιο. Έχετε κάνει σημαντικά βήματα. Μας έχετε επιστρέψει πετρέλαιο που άλλες κυβερνήσεις μας το κόψαν, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς μας το δώσατε πίσω. Αυτό που ζητάμε είναι να μπορέσει να θεσμοθετηθεί πλέον το αγροτικό πετρέλαιο. Και βέβαια έργα υποδομής για το νερό που λείπει στη Θεσσαλία για να συνεχίσει να παράγει.